Καλησπέρα. Φαντάζομαι ακούσατε ότι λέγομαι Μενέλαος Κουλιούρης. Είμαι επιχειρηματίας και σύμβουλος επιχειρήσεων εστίασης τα τελευταία 30 χρόνια. Ουσιαστικά όμως ασχολούμαι με την εστίαση από τη μέρα της γέννησής μου. Οι γονείς μου διατηρούσαν ένα εστιατόριο στη Φραγκφούρτη της τότε Δυτικής Γερμανίας και η μητέρα μου ως έγκυος δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή που γεννήθηκα. Οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι από αυτό το κτίριο. Είναι το κτίριο του εστιατορίου. Σπίτι και μαγαζί ήταν περίπου ένα. Οι πόρτες ήταν μονίμως ανοιχτές. Η διάκριση του ιδιωτικού και του δημόσιου ήταν ασαφής για μένα. Οι πελάτες του εστιατορίου ήταν σαν κάτι διευρυμένη για μένα οικογένεια. Ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δεν είχα σε εκείνη τη φάση. Και απολάμβωνα και τη φροντίδα και την αγάπη τους. Από τα πρώτα μου παιδικά παιχνίδια ήταν να υποκρίνομαι τον πελάτη. Καθόμουν στο εστιατόριο, απολάμβανα τις υπηρεσίες των σερβιτόρων και άφηνα γερό φιλοδόρημα πληρώνοντας το λογαριασμό με χρήματα που πριν είχα αποσπάσει από το ταμείο των γονιών μου. Αγαπώ την εστίαση για τρεις λόγους που αφορούν τις προσωπικές μου ανάγκες. Πρώτον, γιατί μου επιτρέπει να εγγράφω τις κοινωνικές μου αναζητήσεις και να νιώθω ότι μπορώ να έχω κοινωνική συνεισφορά. Γιατί η εστίαση είναι ο βασικός δημόσιος χώρος. Ειδικά με τη συρρήκνωση του δημόσιου χώρου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ο κυρίαρχος. Δεύτερον, γιατί μου επιτρέπει να εγγράφω τις ερευνητικές μου ανάγκες ως επιστήμονας και ερευνητής στο παρελθόν. Γιατί όπως θα δείτε και στην δική μου παρουσίαση, η εστίαση είναι όλες οι επιστήμες μαζί. Διακατέχεται από διαεπιστημονικότητα ο κλάδος. Φυσική, χημεία, βιολογία, συμπεριφορική οικονομία, μάρκετινγκ, ηγεσία. Ό,τι θέλεις να ερευνήσεις, μπορείς να το κάνεις. Και τρίτον, γιατί και έχω εγγράψει την επιχειρηματικότητα, που είναι το βασικό στοιχείο της προσωπικής μου αυτοκατανόησης. Έκανα το πρώτο μου μαγαζί το 1993, στα 21 μου χρόνια. Με τη συνένεση των γονιών μου και την υπόσχεση ότι δεν θα παρατήσω τις σπουδές μου, έκανα το πρώτο μου κατάστημα. Κάνοντας το πρώτο μου κατάστημα, είχα συνειδητοποιήσει ενστικτοδός ότι για να με προτιμήσει κάποιος πρέπει να είμαι διαφορετικός. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει προτίμηση χωρίς διαφοροποίηση. Όμως η διαφοροποίηση προϋπέθεται αλλαγές. Αλλαγές των κυρίαρχων αντιλήψεων σε πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθώντας να κάνω αυτές τις αλλαγές, βρήκα αντιστάσεις. Και κυρίως βρήκα μία λέξη μπροστά μου που ερχόταν και επανερχόταν αιμονικά. Η λέξη γιατί. Όλοι ρωτούσαν γιατί. Ακόμα και αν το γιατί δεν ήταν χρήσιμο να ξέρουν γιατί ήθελα να κάνω τα πράγματα διαφορετικά, οι άνθρωποι ρωτούσαν γιατί. Με τη βαλίτσα, καθώς το μαγαζί αυτό ήταν εποχιακό, δούλευα μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα, επέστρεφα στις σπουδές μου, έπαιρνα στη βαλίτσα μου το ερώτημα «Γιατί οι άνθρωποι ρωτούν γιατί». Είχα την τύχη να είμαι ερευνητής στο τμήμα βιολογίας και στον τομέα οικολογίας. Η εξελικτική θεωρία και η ιστορικοερμηνευτική ήταν βασική μεθοδολογία στον τομέα αυτών και μου διεύρυνε πάρα πολύ τον ορίζοντα και τη σκέψη. Τότε συνειδητοποίησα ότι η νόηση, που είναι το τελευταίο εξελικτικό, η τελευταία εξελικτική ιδιότητα που απέκτησε το ανθρώπινο είδος, δεν ήρθε μόνη της. Ήρθε με ένα ιστορικό και εξελικτικό φόρτο. Η νόηση, ενώ μας έδωσε τη δυνατότητα να επικυριαρχήσουμε στη φύση ως είδος, ήρθε με το φορτίο της συνείδησης, της δυνατότητας να σκεφτόμαστε το μέλλον και να αναστοχαζόμαστε το παρελθόν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος απέκτησε συνείδηση, έπρεπε να απαντήσει στο γιατί. Ήταν το εξελικτικό φορτίο, το βάρος που έπρεπε να πληρώσει σε αυτή την εξελικτική ιδιότητα. Οι άνθρωποι για να απαντήσουν, οι πρώτες κοινωνίες για να απαντήσουν γιατί, το έκανε ετερόνομα. Το έκαναν ετερόνομα. Είπανε ο Θεός, η τάδε θρησκεία, η άλλη θρησκεία. Η πρώτη κοινωνία που προσπάθησε αυτόνομα να καθορίσει το νόημα και να απαντήσει τα γιατί ήταν η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Αθήνα.
Στις φιλοσοφικές μου αναζητήσεις έφτασα στον Καστοριάδη, στη θεωρία της αυτονομίας και από τη θεωρία της αυτονομίας έφτασα σε έναν σύγχρονο Έλληνα φιλόσοφο, το Θεοφάνη το Τάση. Και σε αυτό το βιβλίο. Καθοριστικό για τη σκέψη μου. Τότε ήρθα αντιμέτωπος με αυτές τις διακρίσεις. Του χρόνου με τον καιρό, του χώρου με τον τόπο, της δουλειάς με της εργασίας και τη ζωή με το βίο. Κατανόησα ότι η ανάγκη νοήματος μετασχηματίζει το χρόνο σε καιρό. Και αυτό ήθελα να κάνω για τον χρόνο μου. Δεν ήθελα απλά να ρέει. Ήθελα να εγγράφω εμπειρίες που να είναι αξιομνημόνευτες. Συνειδητοποίησα ότι θέλω να ζω και σε ένα χώρο, αλλά σε ένα τόπο γεμάτο νοήματος. Και συνειδητοποίησα την άλλη διάκριση. Συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να εργάζομαι. Θέλω η δουλειά μου να έχει μια αποστολή μεγαλύτερη, να έχει ένα νόημα, να υπάρχει ένας στόχος. Και τέλος, κατάλαβα τη διάκριση ζωής και βίου. Γιατί ζωή έχουν όλοι οι οργανισμοί και καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες με διαφορετικούς τρόπους και ενστικτοδός. Βίο έχει μόνο ο άνθρωπος. Καμία ανθρώπινη ανάγκη, ούτε της διατροφής, ούτε της αναπαραγωγής, δεν καλύπτεται χωρίς να νοηματοδοτείται. Αυτή η νοηματοδότηση που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο σε πάει από τη ζωή στο βίο. Ήθελα να φύγω από την ανάγκη και να πάω στην επιθυμία. Και εκεί βρήκα τη δική μου αποστολή. Η αποστολή μου είναι η συνεισφορά στη μετάβαση από τη ζωή στο βίο. Έχοντας το βίο και τη διάκριση αυτή και τη νοηματοδότηση ως βασικό πυλώνα της σκέψης μου, ενέπνευσα πολύ κόσμο. Δουλέψαμε μαζί με ομάδες, δημιουργήσαμε στόχους και επιδιώξεις πέρα και μεγαλύτερες από εμάς και αποστολές. Ήμασταν δεσμευμένοι στο αποτέλεσμα, ήμασταν δεσμευμένοι και πιστεύαμε βαθιά ότι θα τα καταφέρουμε. Ορθολογικά μπορούσαμε να απαντήσουμε τα πιο επίμονα γιατί. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα ενθαρρυντικά. Συμφωνούσαμε. Ήμασταν όλοι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Μετά από λίγο καιρό όμως είχαμε αποκλίνουσες συμπεριφορές. Πολλές φορές οι ίδιοι υποσκάπταμε τη δική μας αποστολή, το δικό μας στόχο. Τότε έγινε ένα άλλο σημαντικό γεγονός για μένα στη ζωή μου. Ένας φίλος σε μια ιδιαίτερη μεταξύ μας προσωπική στιγμή που δοκιμαζόταν η φιλία του, μου έκανε δώρο ένα βιβλίο που λέγεται Blink. Και εγώ του επέστρεψα ένα άλλο βιβλίο που λέγεται «Αργή και γρήγορη σκέψη» του Κάνεμαν. Αυτό το βιβλίο. Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους άλλα να θέλουν, άλλα να επιθυμούν και άλλα να πράττουν. Ήταν αναξιόπιστοι. Δεν ήταν ικανοί. Αλλά για να σκεφτούμε λίγο τον εαυτό μας. Πόσες φορές δεν ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Σήμερα θα κάνω διατροφή. Δεν θα ξαναφάω υδατάνθρακα». Και ξαφνικά, κατά τις 12 η ώρα, τρώμε ένα ωραίο οικογενειακό προφιτερόλ. Τι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο άνθρωπος είναι βαθιά συναισθηματικό όν. Ο Κάνεμαν, με το βιβλίο αυτό, ο οποίος έχει κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ, συνοψίζει το πόσο βαθιά συναισθηματικό είναι ο άνθρωπος στη φράση «Η συναισθηματική ουρά κουνάει το λογικό σκύλο». Και μας λέει ότι το 95% των αποφάσεών μας είναι βαθιά συναισθηματικές. Ας πάρουμε όμως ένα παράδειγμα. Τι εννοεί? Έχουμε δύο χώρες, στις οποίες στη μία χώρα έχουμε δωρητές οργάνων σώματος 5% του πληθυσμού και στην άλλη 95%. Τι πιστεύετε ότι είναι η διαφορά που οδηγεί στο να γίνεις δωρητής σώματος ή να μην γίνεις δωρητής σώματος? Απλά το πώς τίθεται η ερώτηση. Στη μία χώρα ρωτάνε, θέλετε να γίνετε δωρητής σώματος? Πατήστε τικ. Στην άλλη ρωτάνε, αν δεν θέλετε να γίνετε δωρητή σώματος, πατήστε τικ. Φανταστείτε ότι αποφασίζουμε τι θα γίνει το ίδιο μας το σώμα μετά το θάνατό μας, ανάλογα με το πώς τίθεται η ερώτηση. Ήταν για μένα τουλάχιστον σοκαριστικό. Και θα σας πω ακόμα ένα παράδειγμα. Σε ένα πείραμα κοινωνικής ψυχολογίας, μερικοί φοιτητές του Harvard τους καλέσανε να φτιάξουν κάποιες προτάσεις από τυχαίες λέξεις. Πήραν τις λέξεις και σημάτισαν τις προτάσεις. Σε ένα γκρουπ οι προτάσεις αφορούσαν την ευγένεια, στο άλλο γκρουπ ήταν τελείως τυχαίες.
Στη συνέχεια τους είπαν ότι έχουν ένα ραντεβού στο τέλος του γραφείου, όπου ένας καθηγητής δεν είναι σε συνομιλία με κάποιον άλλον. Η ομάδα που ασυνειδήτως συμπλήρωσε προτάσεις για την Ευγένεια, καθυστέρησε τουλάχιστον 15 λεπτά να διακόψει τον καθηγητή, που ήταν σε σύσκεψη σε σχέση με την ομάδα που είχε άσχετες. Η Ευγένεια δηλαδή των φοιτητών του Harvard καθοριζόταν από ένα ασυνείδητο παιχνίδι σύνταξης προτάσεων τυχαίων πριν από 3 λεπτά. Ήταν σοκαριστικό. Όλη αυτή η πραγματικότητα ήταν για μας σοκαριστική. Τότε σκεφτήκαμε ότι πρέπει να σταθούμε στα συναισθηματικά αποτελέσματα των αλλαγών. Οι αλλαγές προκαλούν συναισθηματικά αποτελέσματα και οι άνθρωποι είναι βαθιά συναισθηματικά όντα. Πρέπει να σταθούμε με ενσυναίσθηση. Αλλά τι εννοούμε ενσυναίσθηση? Να μπούμε στη θέση του άλλου, να νιώθουμε πώς νιώθει και ίσως να φερθούμε και με τον τρόπο που θα αναμέναμε να μας φερθούν. Αλλά ενσυναίσθηση έχει και ο βασανιστής. Ο βασανιστής ξέρει πώς νιώθεις. Γι' αυτό και σε βασανίζει αποτελεσματικά. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να δείξουμε συμπόνια. Ωραία. Αλλά και η συμπόνια περιέχει μια υπεροχή. Συμπόνια δείχνει στον αδύναμο, στο λιγότερο ικανό ή στον άτυχο. Εμείς θέλαμε να πάμε ακόμα παρακάτω. Να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ο άλλος. Αυτό που είμαστε μας έχει χαριστεί. Έτυχε στη γενετική λοταρία να είμαστε ένα γενετικό υλικό. Έτυχε να μεγαλώσουμε σε ένα περιβάλλον και να γίνουμε αυτοί που είμαστε. Μόνο αν πιστέψουμε ότι μπορούσαμε να είμαστε ο άλλος, τότε πραγματικά μπορούμε να δούμε τη διαφορετικότητα από άλλη ματιά, να διαχειριστούμε τα συναισθηματικά αποτελέσματα της αλλαγής και να είμαστε αποτελεσματικοί στην επίτευξή τους. Είχαμε λοιπόν βρει το νόημα, είχαμε φτιάξει μια αποστολή μεγαλύτερη και έξω από εμάς, κάτι που άξιζε να δουλέψουμε. Και θέταμε σε κάθε αλλαγή που επιδιώκαμε. Ξέραμε τη βαθιά συναισθηματική φύση του ανθρώπου και μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα ανθρώπινα συναισθήματα και να βοηθήσουμε τις αλλαγές. Όμως ήρθε ένα επίμονο ερώτημα. Ποιος δικαιούται να θέτει το σκοπό? Δικαιούμαστε να θέτουμε εμείς το νόημα στις ζωές των άλλων? Στις μικρές κοινότητες που προκαλούσαμε αλλαγές, δικαιούμασταν εμείς να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα? Ποιος είχε την ευθύνη? Ποιος θα έπρεπε να είναι? Θα έπρεπε να περιμένουν οι κοινότητες αυτές τον χαρισματικό ηγέτη? Μπορούν οι εταιρείες και οι κοινωνίες να περιμένουν τον χαρισματικό ηγέτη, που πολλές φορές είναι αποτελεσματικός? Ή υπήρχαν και άλλοι τρόποι? Το 2014, μετά από πάρα πολύ μεγάλη επιχειρηματική ταλαιπωρία ως αποτέλεσμα της κρίσης, έφυγα στο εξωτερικό και στο Hong Kong συγκεκριμένα, για να κάνω ένα consulting. Σε ένα Σαββατοκύριακο που πήγα στο Μακάο, επιστρέφοντας και περιμένοντας το καράβι, είδα αυτό το θέαμα. Πραγματικά συγκινήθηκα. Είπα ότι αυτή η αισθητική τελειότητα, αυτή η ομορφιά δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Οποιοδήποτε άνθρωπος, σε οποιοδήποτε ιστορικό χρόνο, με οποιοδήποτε πολιτισμικό υπόβαθρο δεν μπορεί να αναγνωρίσει την αρμονία, να μην αναγνωρίσει την αρμονία και τη συνεκτικότητα αυτού του φαινομένου. Άρχισα λοιπόν να θυμάμαι ότι είμαι βιολόγος και άρχισα να ανοίγω τα βιβλία μου και να ψάχνω papers για να ερμηνεύσω το φαινόμενο. Τότε συνειδητοποίησα ότι ο ρόλος αυτού του φαινομένου είναι ότι καθώς τα πουλιά κινούνται σε αυτό το σχηματισμό ως μήνυ, αποφεύγουν τους θηρευτές. Γιατί ο θηρευτής δεν μπορεί να επικεντρώσει μόνο σε ένα άτομο και έτσι γίνεται πολύ πιο λιγότερο αποτελεσματικός το να πιάσει κάποιο πουλί. Είχε μια λογική. Η έκπληξή μου όμως ήρθε όταν συνειδητοποίησα πώς δημιουργείται το φαινόμενο. Έψαχνα να βρω ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος είναι ο ηγέτης, ποιος δίνει το σύνθημα και πώς το μήνυμα μεταφέρεται. Και προς έκπληξή μου συνειδητοποίησα ότι αυτή η αποτελεσματική στην αποφυγή των θηρευτών διαδικασία οφείλεται γιατί τα πουλιά έχουν γεννηθεί έχοντας στο DNA τους τρεις βασικούς απλούς κανόνες. Για το πόσο γρήγορα πετάνε σε σχέση με τον διπλανό τους, σε τι απόσταση πετάνε σύμφωνα με τον διπλανό τους
και ποια κατεύθυνση ακολουθούν. Αυτοί οι τρεις απλείς κανόνες δημιουργούσαν αυτή την πολυπλοκότητα και αυτή την αποτελεσματικότητα. Τότε συνειδητοποίησα ότι η συλλογικότητα που αναζητούσαμε ήταν αποτελεσματική υπό προϋποθέσεις. Ήταν αποτελεσματική όταν υπήρχαν αυτόνομα υποκείμενα που καθόριζαν η ίδια την ύπαρξή τους, όπως τα πουλιά, που είναι αυτόνομες οντότητες, όταν δεσμεύονται στο όνομα ενός σκοπού, όλοι, όπως εδώ στην αποφυγή του θηρευτή, και όταν η συνάθρηση αυτών των αυτόνομων υποκειμένων δημιουργεί ένα συλλογικό υποκείμενο που έχει ιδιότητες πέρα από το άθροισμα των επιμέρους. Συγκροτούν δηλαδή ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο έχει συλλογική συνείδηση. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η συλλογικότητα είναι φοβερά αποτελεσματική στις αλλαγές. Ωπα, το κλείσα. Ωραία. Λοιπόν, συνοψίζοντας, η δική μου εμπειρία στις αλλαγές έχει αυτούς τους τρεις πυλώνες. Ένα νόημα για το οποίο αξίζει να αγωνιστούμε, να δουλέψουμε. Το σεβασμό στη βαθιά συναισθηματική φύση του ανθρώπου και τρίτον, στη συλλογικότητα που συγκροτεί όμως συλλογικά υποκείμενα. Ευχαριστώ.